Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Με τις φωτογραφίες των παιδιών στα χέρια προσπαθούν οι αστυνομικοί της Πάτρας να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία της ταυτότητας των τριών παιδιών που βρέθηκαν μόνα τους έξω από το πρώην 409 το απόγευμα της Κυριακής. Αναπάντητα ερωτηματικά για την καταγωγή τους και τους γονείς τους. Παρό λίγο τραγωδία στο αεροδρόμιο του Αράξου. Έσπασε ο τροχός από ένα F-16 την ώρα της προσγείωσης. Το αεροπλάνο βγήκε εκτός διαδρόμου, σώος ο πιλότος. Πίσω τώρα από εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών στην ταράτσα του κτηρίου επί της Ρήγα Φεραίου, όπου βρίσκεται το κοσμηματοπωλείο Μέντι, που μπήκε στο στόχαστρο επαγγελματιών διαρρηκτών, έκρυψαν τα κοσμήματα αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ οι δράστες κατά την διαφυγή τους. Η αστυνομία εξιχνίασε την υπόθεση. Δράστης, ένας Ρουμάνος 25 ετών. Θρήνο στην παραλία Πατρών για τον 16χρονο Αναστάση Πλέγα. Ράγισαν και οι πέτρες στην κηδεία του. Απαλλακτικές καταθέσεις για τον 49χρονο προπονητή Ταεκβοντό. Οι τρεις Αλβανοί, συγκατηγορούμενοι του, κατέθεσαν ότι δεν είχε καμία σχέση με την ληστεία σε βάρος 66χρονου στην ακτή Δημαίων. Η αγωγή του απόστρατου του πλωτάρχη του πολεμικού ναυτικού Παναγιώτη Σταμάτη σε βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου για τις προεκλογικές εξαγγελίες του 2009 και την περίφημη φράση του «Λεφτά υπάρχουν» πρόκειται να εκδικαστεί σήμερα ενώπιον του πολυμελούς πρωτοδικείου της Αθήνας. Τώρα για τρεις ημέρες θα διαρκέσει η ταλαιπωρία των οδηγών που θα είναι αναγκασμένοι να βγαίνουν από τη νέα εθνική και να μπαίνουν στην παλιά εθνική οδό. Έργα θα γίνουν από το Ρίο μέχρι τα Σελιανίτικα. Περίοδο εκτόσεων που χαρακτηρίζονται από μεγάλα ποσοστά διανύει η αγορά της Πάτρας και ευρύτερα της Δυτικής Ελλάδας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η καταναλωτική κίνηση είναι πολύ περιορισμένη. Οι φόροι τώρα κατεβάζουν τα τρακτέρ στους δρόμους. Ήδη οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι βάζουν μπροστά τις μηχανές των τρακτέρ και από τη Δευτέρα τα βγάζουν στον δρόμο. Και εδώ κυρίες και κύριοι το σύντομο δελτίο ειδήσεων ολοκληρώθηκε. Μείνετε συντονισμένοι στο Patras TV. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια, μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρης στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις. Προς όλα τα περιπολικά της Διβίκο, συμβάν Y3 στην οδό Μεζόνος. Σπεύσατε αμέσως. Over. Ελήφθη από Α3, σπεύδουμε αμέσως. Αυτά τα συστήματα ασφαλείας κάποτε τα βλέπατε μόνο στο σινεμά. Καιρός να τα δείτε και στην καθημερινή σας ζωή. Διβίκο Security. Η προστασία σας δεν μπορεί να παραμένει ούτε λεπτό ακάλυπτη. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας που αφορούν τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας. Διβίκο Security. Ηλεκτρονικά συστήματα, τηλεχειρισμός από απόσταση, συστήματα φύλαξης, εξειδικευμένες εφαρμογές. Divico Security. Ασφάλεια νέας εποχής. Πρότυπο συνεργείου αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς και τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, είναι στη διάθεση των πελατών μας, έτσι ώστε η ασφάλεια της οικογένειάς σας να είναι δική μας υπόθεση. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφία Ντονέλη. Εδώ και 35 χρόνια στην υπηρεσία του πελάτη.
Τώρα η δεύτερη γενιά, άριστα καταρτισμένη, δίνει λύση και ασφάλεια σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητό σας. Πρότυπο συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδίκευση Hyundai, Kia, Daewoo, καθώς και όλες τις εταιρείες αυτοκινήτων. Νέες παροχές, υγρά αεριοκίνηση, καθώς και οδική βοήθεια. Αφή Αντωνέλη. Θα μας βρείτε Δημοκρατίας 21, Οβριά. 2610 524 447. Δοκιμάστε απολαυστικές γεύσεις από κοντά σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που διαθέτει και δύο οθόνες πλάσμα ή από το σπίτι σας με ένα τηλεφώνημα σε χρόνο Express. Εστιατόριο Express στη Γούναρη 66. Τηλέφωνο Delivery 2610-329-643 και 314-248. Εστιατόριο Express για καλομαγειρεμένο σπιτικό φαγητό. Χαμός, ε! Κανένα πρόβλημα. Πάμε ακτή Δημαίων. Παρκάρουμε εύκολο και δωρεάν στο δημοτικό πάρκινγκ και με το λεωφορείο μας μεταφέρουν δωρεάν σε 5 λεπτά στο κέντρο. Είσοδοι στο δημοτικό πάρκινγκ από Γούναρη, Παπαφλέσσα και Ιεροθέου. Δρομολόγια από και προς το κέντρο από τις 7.30 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ. Δήμος Πατρέων. Με τη βοήθειά σου δίνουμε όλοι μαζί ανάσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας.